λεγόμενους φτωχούς αγρότες, γυναίκες, φοιτητές που ψήφισαν όχι. Γιατί λαός επομένως ποτέ κοιμένο, κανένας μόνος του κρίση. Η ενότητα, η οργάνωση, η μαζική αγωνιστική δράση να μια αρέα να βρέχεται για το καλό όνομα. Γεια σας! Έχει και το συνδικάτο μας ενάντια στην πολιτική της σημερινής κυβέρνησης σε συνέχεια και των προηγούμενων κυβερνήσεων που φέρνει μνημόνια και νέα δηλαϊκά μέτρα για τους εργαζόμενους. Πολιτική που υπηρετεί κλειστά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μονοπόλια σε βάρος μας. Τα αποτελέσματα της κρίσης θα αισθανόμαστε κάθε μέρα στο πετσί μας. Στον κλάδο του μετάλλου, στην περιοχή μας, δεν τηρούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Με αποτέλεσμα τα μεροκάματα να έχουν πέσει πολύ χαμηλά. Μερικές φορές κάτω και από τα 500 ευρώ. Το φαινόμενο της απειλωσιάς στα μηχανουργία τίνει να γίνει καθεστώς. Εκμεταλλευόμενοι τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και με τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης, με το κλείσιμο των τραπεζών βγάζουν σε υποχρεωτική αργία τους εργαζόμενους, πρόχνοντάς τους ουσιαστικά προς την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια και την ανεργία. Προειδοποιούμε καμία επιχείρηση στον κλάδο να μην τολμήσει να απολύσει εργαζόμενος εκμεταλλευόμενοι αυτή την κατάσταση. Καλούμε όλους τους μεταλλεργάτες να συσπηρωθούν στο συνδικάτο για να αγωνιστούμε όλοι μαζί, οργανωμένα, ενάντια στους αντιλαϊκούς νόμους των τελευταίων ετών και να τους ανατρέψουμε. Κανένας εργαζόμενος να μην συμβιβαστεί με την πολιτική του μικρότερου κακού που πλασάρισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μουδού, Πασόκ, Ποτάμι. Κανένας από εμάς να μην αποδεχθεί στις πλάτες του νέα μνημόνια. Οργανώνουμε τώρα επιτροπές αλληλεγγύης στο συνδικάτο σε όλους τους χώρους δουλειάς. Κανένας μόνος από την κρίση. Εμείς έχουμε τη δύναμη. Θα τους ανατρέψουμε. Έχει κόσμο. Κεντρική ομιλία από την Παναγιοτοπούλου. Τα σωματεία τους εισπυρώνονται και συνεργάζονται με το Παναγιωτισμό με τη σημερινή μας συγκέντρωση καταγγέλουμε και καταδικάζουμε το νέο μνημόνιο, το νέο σφαγείο που κατέθεσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με τη στήριξη και με τη σύμφωνη γνώμη των άλλων αστικών κομμάτων. Ελάχιστα 24 ώρα πέρασαν. Δεν ήταν τίποτα περισσότερο από το να κάνει το λαό συνέλογο στα νέα μνημόνια με την απειλή της κοινοβοσίας και του μικρότερου λαού. Η νέα κοαλιστία με τη συνέχιση του έθνου Thank you.
Σύντοκος αγώ.